Είμαστε και σήμερα εδώ, δυναμώνοντας τη φωνή μας, κάνοντας την οργή μας οργανωμένη δύναμη, για να μην υπάρξει καμία ανοχή, καμία συγκάλυψη για το έγκλημα στα Τέμπη. Για να μην μπει ποτέ ξανά η ανθρώπινη ζωή στο ζύγι του κόστους ωφέλους. Οι εκπαιδευτικοί από την πρώτη στιγμή πήραμε σαφή θέση. Ναι, θλίψη και θρήνος, αλλά ταυτόχρονα αγώνας, ώστε να μην βγει κανείς λάδι. Όσες μεθοδεύσεις κι αν σκαρφιστούν τα επιτελεία αυτών που κυβέρνησαν και οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στην τραγωδία. Ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να κρυφτούν. Έχουν ονοματεπώνυμο. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Μεγάλο Κεφάλαιο, όλοι αυτοί δηλαδή που μας μαυρίζουν τη ζωή για να υπερασπιστούν τα κέρδη τους. Οι εκπαιδευτικοί είμαστε περήφανοι για τους μαθητές μας που όλο αυτό το διάστημα με πολύμορφες εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις, πρωτοβουλίες σηκώνουν το κεφάλι φωνάζοντας στεντόρι από η νέα γενιά δεν συμβιβάζεται με το πάμε και όπου βγει. Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους που στις τάξεις τους μίλησαν στους μαθητές για τις πραγματικές αιτίες αυτού του εγκλήματος και όθησαν τα παιδιά να βγουν στον δρόμο του αγώνα δίνοντας με αυτόν τον τρόπο το καλύτερο μάθημα. Άλλωστε, και στην εκπαίδευση ζούμε καθημερινά τα προάβλια να πλημμυρίζουν με την παραμικρή ψυχάλα που οι κυβερνήσεις βαφτίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Μπαίνουμε να κάνουμε μάθημα σε αίθουσες με τιμόρροπα ταβάνια ως και τιμόρροπα δοκάρια, τη στιγμή που οι κυβερνήσεις αρνούνται διαχρονικά να προβούν ακόμα και σε πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Ερχόμαστε αντιμέτωποι κάθε χρόνο με χιλιάδες ελλείψεις εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Και όλα αυτά τη στιγμή που είναι νοπές οι μνήμες μας ακόμα από το Δαμάσι στη Λάρισα όταν κατέρευσε το σχολείο, όλα αυτά όταν ακόμα δεν στέγνωσαν τα δάκρυα από την ανθρώπινη απώλεια στις Σέρες με την έκρηξη Λέβητα σε δημοτικό σχολείο πριν τρεις μήνες. Είμαστε εδώ και σήμερα, σε συνέχεια του πολύμηνου αγώνα μας, υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στη μόρφωση για όλα τα παιδιά, σε ένα σύγχρονο ασφαλές δημόσιο και δωρεάν σχολείο, ενάντια στα αντιεκπαιδευτικά σχέδια της κυβέρνησης για σχολεία κατηγοριοποιημένα, που θα ψάχνουν χορηγούς, μπας και καταφέρουν να λειτουργήσουν. Το ψευδεπίγραφο σχέδιο που η κυβέρνηση ονομάζει αξιολόγηση, όχι απλά δεν θα λύσει κανένα από τα μεγάλα προβλήματα, αλλά θα τα οξύνει. Το μαρτυρά το 1,8 δις λιγότερα χρήματα στην εκπαίδευση τα τελευταία 10 χρόνια. Το μαρτυρά η πλήρης απουσία οργανωμένου ελέγχου και επισκευών σε σχολικές μονάδες. Το μαρτυρά τα δεκάδες χιλιάδες κενά που κάθε χρόνο καλύπτονται από συμβασιούχους. Είναι πραγματικά ντροπή, αντί να υλοποιήσουν τα χρόνια αιτήματα των εκπαιδευτικών σωματείων, να βγαίνουν στα κάγκελα κυβέρνηση και καλοπληρωμένοι κονδυλοφόροι να σερβίρουν ως πανάκια την αξιολόγηση, σκυλεύοντας στην κυριολεξία πάνω στους αντικοχαμένους των τεμπών. Δεν θα κάτσουμε να περιμένουμε το επόμενο τραγικό δυστύχημα για να φωνάξουμε. Δεν θα περιμένουμε στα σχολεία μας να μετρήσουμε θύματα κατά τη διάρκεια ενός νέου σεισμού από ένα πεσμένο ταβάνι, από μια καταστροφική πυρκαγιά ή από έναν κακοσυντηρημένο καυστήρα. Οι εργαζόμενοι, η νέα γενιά, δείξαμε και δείχνουμε ότι με οργανωμένο αγώνα μπορούμε να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική. Οι εργαζόμενοι, η νεολαία, τα φτωχά λαϊκά στρώματα με την πάλη μας, θα δώσουμε αξία στην ανθρώπινη ζωή. Συνεχίζουμε με την 24ωρη πανεργατική απεργία στις 16 Μάρτη για να γίνει η οργή ορμητικό ποτάμι διεκδίκησης για να πάψει πια η ανθρώπινη ζωή να θεωρείται κόστος. Καλή δύναμη!